κάνουμε πρόβες για την επιθεώρηση τότε, τώρα, πάντα που θα ανέβει στο θέατρο Άλσος στις 14 Ιουνίου. Τώρα δεν το περιμένουμε. Σου τα έχει όλα, δεν είναι ή όχι. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί αυτά διαμορφώνονται και όλα αλλάζουν. Διαμορφώνονται, αλλάζουν. Δεν έχουμε κάνει ακόμα την απόπειρα να τα κάνουμε έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος όλα. Κάνουμε ο καθένας μεμονωμένα και ομαδικά πράγματα που έχουμε. Είμαστε τώρα στις φούργες των προβών. Τι κάνεις, τι πιο μπορείς να πεις για το περίπου. Θα πω για το δικό μου το νούμερο. Κάνω μια λαϊκιά τραγουδίστρια. Ναι. Πολύ ωραία, με τα όλα της, με όλη της τη λαϊκούρα. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί οι ακραίοι ρόλοι, οπότε όταν μου το έστειλε ο Σταμάτης, ο Φασουλής και το διάβασα, του λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα οπότε το έχεις και εκεί καλά. Μια, ας πούμε, αμφίεση πιο εξωπραγματική. Για να δούμε. Αυτό βανίζει δεν το ξέρω δηλαδή ακόμα. Λίγο. Όχι. Όχι καθόλου. Εννοώ στην υπερβολή του. Κοίταξε, στην υπερβολή του η κωμωδία και ειδικά η επιθεώρηση χρειάζεται μια υπερβολή που ίσως να θυμίζει λίγο τη Βάνια. Αλλά εμένα ο σκοπός μου είναι κάθε φορά που μου δίνεται κάτι να μην κάνω κάτι που να μοιάζει εννοείται, με τη Βάνια. Αλήθεια. Είναι ζητούμενο αυτό, βασικό δεν είναι. Είναι ένας ρόλος που μπορεί εύκολα να σε καπακώσει, θα σου πω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Και ούτε σε καπελώσει, εισαγωγικών. Δεν το σκέφτηκα ποτέ και ούτε με άγχωνε αυτό, μην το πάθω. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ενδεχομένως να με έχουν συνδυάσει με το ρόλο της Βάνιας, επειδή έγινε πιο πολύ γνωστό μέσω της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι μπορώ να κάνω και άλλους ρόλους βάζοντας άλλα στοιχεία. Αλίμονο, αλλά. Που να μην θυμίζουν. Υπάρχει αυτό. Μια τάση τυποποίησης. Ναι. Και πώς το αντιλαμβάνεται κάποιος αυτό στο καπελόνι, όταν σε ρωτάνε συνέχεια γι' αυτό, ναι. Οι προτάσεις που έρχονται είναι λίγο παρόμοιες. Ναι. Αν και αυτό ήταν πολύ γκροτέσκ ρόλος. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, οι προτάσεις, αρκετές προτάσεις ήταν παρόμοιες, οπότε δεν μπήκα στη διαδικασία να το κάνω μόνο και μόνο για να. Και η δική μου η ψυχούλα να ηρεμίζει λίγο. Οπότε έχω κάνει και δραματικούς ρόλους στο θέατρο ταυτόχρονα και αυτό μου έδινε εμένα ιδιαίτερη χαρά, γιατί έβλεπα ότι τα κατάφερνα, ξέρεις.